Καθίστε, αδερφή. Ευχαριστούμε τον κύριό μας. Από τη σελίδα 921 και από το Ευαγγέλιο του Λουκά, Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο, θα διαβάσουμε τις δύο πρώτες παραβολές και θα κοιτάξουμε και την τρίτη για οικονομία χρόνου. 921, Λουκάς, Ιώτα Έψιλον. Επλησίαζον δε εις αυτόν πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί δια να ακούωσεν αυτόν. Και διεγόγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Είπε δε προς αυτούς την παραβολή ταύτην, λέγον, «Τις άνθρωπος εξημών, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει έν εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμου και υπάγει ζητών το απολωλός έως σου έβρει αυτό και βρών αυτό βάλει επί τους ώμους αυτού χαίρον και ελθών εις τον οίκον συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγον προς αυτούς συγχαρείτε με ότι έβρων το πρόβατό μου το απολωλός. Σας λέγω ότι ούτω θέλει είστε χαρά εν του ουρανού για έναν αμαρτωλό μετανοούντα, μάλλον παρά για να κοντά 9 δικαίους ή την δεν έχουσι χρία μετανοίας. Ή της γηνή έχουσα 10 δραχμάς, εάν χάσει δραχμήν μίαν, δεν ανάπτει λίχνο και σαρώνει την οικία και ζητεί επιμελώς, εως σου έβρει αυτήν και αφού έβρει συγκαλεί τα φύλλα και του γείτονα, λέγουσα συγχαρείτε με, διότι έβρον την δραχμήν την οποία έχασα. Ούτω σα λέγω, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού για έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Ευχαριστούμε τον κύριο μα. Τρεις παραβολές, οι οποίε βγήκαν από το στόμα του κυρίου μα. Πολλοί άνθρωποι δεν θα γίνουν μέτοχοι καμιάς από τις τρεις αυτές παραβολές. Τους έχουν ωραία μηνύματα, το στόμα του Κυρίου άλλωστε είναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, σε όλη αυτή τη διαδρομή του ανθρωπίνου γένους, που θα ακούσουν για το Θεό. Άνθρωποι αμαρτωλοί, όπως ήμασταν και εμείς, μέσα στον κόσμο της αμαρτίας, θα ακούσουν για τον Θεό, αλλά ποτέ δεν θα τον ακολουθήσουν. Ποτέ δεν θα τον δεχθούν. Δεν θα πάρουν τη μεγάλη απόφαση να δώσουν την καρδιά τους στον Χριστό, απόφαση την οποία πήραμε εμείς, με τη χάρη του Θεού, και για την οποία πιστεύω ότι ποτέ δεν θα μετανιώσουμε. Ποτέ, και δεν πρέπει να έρθει ποτέ αυτή η στιγμή που να πω γιατί να ακολουθήσω τον Χριστό, γιατί να αφήσω αυτή τη ζωή, αυτόν τον κόσμο και να ακολουθήσω τον Κύριο. Κάτι για το οποίο ποτέ πράγματι δεν θα μετανιώσουμε, αδερφοί. Όμως εδώ κοιτάξτε τι ωραία αναφέρεται στην πρώτη παραβολή. Ένα ακροατήριο του Κυρίου. Δεν είναι συνηθισμένο, δεν είναι συνηθισμένη η εικόνα αυτή, με ποια έννοια. Ακόμα και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι στην εποχή εκείνη, οι πολέμοι του Κυρίου, αναγκαστήκανε να αναγνωρίσουν και να το πούνε ότι τι είναι τούτο το καινούριο τώρα εδώ. Τούτο είναι διδαχή με εξουσία. Και αλήθεια, αυτό
Αυτό συνέβαινε, αδερφοί. Διαφορετικά πώς τόσοι άνθρωποι, ένα πλήθος, κρεμόντουσαν από τα χείλη του Κυρίου μας. Τον ακολουθούσαν μέσα στην έρημο. Για ώρες, για όλη την ημέρα. Τι ήταν αυτοί, οι άνθρωποι ήταν αυτοί. Τους λέει εδώ. Αμαρτωλοί. Χαμένοι μέσα στον κόσμο της αμαρτίας, θρησκευόμενοι. Οι οποίοι μέσα τους όμως τι είχανε, είχανε μια επιθυμία. Το Πνεύμα το Άγιο είχε δημιουργήσει αυτή την επιθυμία. Κάτι τους έλεγε ότι αυτός ο οποίος μιλάει δεν είναι σαν τους ανθρώπους εδώ της θρησκείας που έχουμε εμείς. Είναι κάτι ξεχωριστό. Την πληροφορία για το ποιος είναι ο Κύριος τη δίνει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Τη διαφορά μέσα στην καρδιά μας την κάνει το Πνεύμα το Άγιο, συστήνει. Η σύσταση έρχεται από το Θεό. Χιλιάδες άνθρωποι τον ακολουθούσανε, μετανοήσανε, τον πιστέψανε. Σ' όλο αυτό το πέρασμα της ζωής αυτής, εκατομμύρια άνθρωποι πιστέψανε. Πλανηθήκανε όλοι. Πιστέψανε στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ποιος είναι. Εκατομμύρια άνθρωποι, μέσα στους οποίους προνομιούχοι άνθρωποι είμαστε και εμείς απόψε, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Τι μεγαλείο, αλήθεια. Ξέρετε, η χριστιανική ζωή, η ζωή με τον Χριστό, είναι απόλαυση όταν ο άνθρωπος ζει πραγματικά στην παρουσία του Θεού. Οι ωραιότερες στιγμές και μέρες της ζωής ενός ανθρώπου είναι οι μέρες και οι ώρες που περνάει στην παρουσία του Θεού, αδερφοί. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Οι ωραιότερες. Σε όλο το πέρασμα της ζωής, πολλά ενδιαφέροντα μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Πολλά πράγματα, με πολλά πράγματα ασχολείται. Όμως όλα τα άλλα είναι για αυτή τη ζωή, αδερφοί. Όλα τα άλλα. Η σχέση μας με το Θεό, οι ώρες που περνάμε μαζί με τον Κύριο, οι ώρες που εργαζόμαστε πνευματικά, είναι αυτές που θα μείνουν για πάντα. Ό,τι κάνεις για το Θεό, αυτό θα μείνει για πάντα. Ό,τι άλλο κάνεις, που δεν λέω την αμαρτία, είναι για αυτή τη ζωή, αδερφοί. Είναι πράγματα απαραίτητα, να δουλέψουμε, να κάνουμε. Αλλά για αυτή τη ζωή. Μακάριος ο άνθρωπος που θα το αποκαλυφθεί από το Πνεύμα το Άγιο. Τι σημαίνει ακολουθώ τον Χριστό στη ζωή μου. Τι απόφαση είναι αυτή. Μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος θα πληροφορηθεί από το Πνεύμα το Άγιο και θα το εμπεδώσει ότι η σχέση μου με το Θεό δεν είναι μια παροδική σχέση, μια ακόμα εμπειρία, άντε να το δω και αυτό, αλλά είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου, η αιώνια ζωή, αδερφοί, για την οποία αγωνιζόμαστε. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην ζωή ενός ανθρώπου. Αυτό δηλαδή που πληροφορούσε εδώ το Πνεύμα το Άγιο, μας πληροφόρησε και εμάς, γιατί πιστέψαμε στον Χριστό. Γιατί αν ο άνθρωπος δεν δεχθεί, δεν πιστέψει ότι υπάρχει αιώνια ζωή, δεν έχει νόημα
να ακολουθήσει τον Κύριο, αδερφή. Δεν κάνει νόημα. Υπάρχει ο κίνδυνος πρώτα απ' όλα να μείνει όχλος. Μια για πάντα. Ποτέ δηλαδή να μην γίνει παιδί του Θεού ο άνθρωπος. Γιατί απλά πίστεψε. Κάποια στιγμή εντυπωσιάστηκε. Υπάρχει περίπτωση να μπεις στην εκκλησία, αλλά ποτέ να μην πιστέψεις στον Χριστό. Γίνεται βέβαια. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Γιατί όμως. Γιατί δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ποια είναι η αιτία. Η αιτία, ο λόγος που έδωσε στην καρδιά σου στον Χριστό, ξέρεις ποιος είναι? Για να ζήσεις αιώνια. Για να απολαύσεις την αιώνια ζωή. Γιατί πιστεύεις στην αιώνια ζωή. Γιατί απλά πιστεύω στον Χριστό σημαίνει πιστεύω στην αιώνια ζωή. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη παραβολή. Από την οποία θα βιώσουμε και βιώνει οι περισσότεροι άνθρωποι. Η παραβολή του απολωλότος προβάτου. Πιστεύω στον Χριστό, με παίρνει ο Κύριος από τον κόσμο, πρόβατο απολωλός, με προσθέτει στην εκκλησία και ευχής έργο θα ήταν, θα έλεγα, να μην βιώσουμε τις επόμενες παραβολές, τις δύο οι οποίες δεν είναι για τον κόσμο, αναφέρεται στους πιστούς. Η παραβολή της χαμένης δραχμής και η παραβολή του ασώτου Υιού είναι σε πιστούς αναφέρεται. Όμως δυστυχώς αρκετοί, να μην πω πολύ και δυσανασκετήσουμε, αρκετοί αδερφοί θα βιώσουν και τις επόμενες δύο παραβολές. Την παραβολή της χαμένης δραχμής. Που είναι μια τεράστια αδικία για έναν άνθρωπο, για μια ψυχή. Αδικία προς το πρόσωπο του Θεού, αλλά και, και για την ψυχή του. Τι είναι αυτή η παραβολή, ποιοι είναι αυτοί? Άνθρωποι οι οποίοι γνωρίσανε τον Χριστό, περιπατήσανε στη ζωή τους μαζί με τον Κύριο, ωραίες εμπειρίες. Να τους συναντήσεις, να σου πούνε, αδερφέ, εγώ κάποτε είχα ωραίο περπάτημα πνευματικό, ωραίες εμπειρίες, μου μιλούσε ο Θεός, προσευχόμουνα, πήγαινα στην εκκλησία, είχα ωραία εμπειρία με τον Κύριο, με χρησιμοποίησε ακόμα στο έργο του. Ωραίες μέρες, αδερφέ, ωραίες καταστάσεις κάποτε. Και απόψε μας ρωτάει ο Θεός να πω, γιατί και εγώ μέσα είμαι, όλοι μέσα είμαστε. Πού είσαι, αδερφέ μου? Ποια είναι η σχέση μας με τον Κύριο απόψε, αδερφή? Ρώτησα κάποτε έναν αδερφό και λέω, αδερφέ, θυμάσαι πότε τελευταία φορά σου μίλησε ο Κύριος? Αδερφέ μου, θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία φορά που πληρώθηκες με Πνεύμα Άγιο και ζούσες στην παρουσία, και έζησες στην παρουσία του Θεού και απόλαυσες το Θεό μέσα στην καρδιά σου, μέσα στη ζωή σου, τον είδες? Αδερφέ μου, τι να σου πω. Υπάρχουν αδερφοί, αδερφές που δυστυχώς είναι χαμένες δραχμές, αδερφοί. Και η αδικία, ξέρετε ποια είναι?
μέσα στην Εκκλησία. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει να έχουν επικοινωνία με τον Κύριο, έχουν σταματήσει να έχουν πνευματική ζωή. Επιβιώνουν μέσα στην Εκκλησία, ευτυχώς που συμβαίνει και αυτό, που υπάρχει αυτή η ανεκτικότητα, να πω, του Θεού και των αδερφών ακόμα. Δεν ξέρω αν μέσα στην καρδιά τους υπάρχει αυτή η ελπίδα ή έχει σβήσει, ότι ίσως και εμένα ο Θεός με επισκεφτεί σε κάποια στιγμή. Δεν είμαι καλά πνευματικά, δεν έχω καλή σχέση με τον Θεό, δεν ζω πνευματική ζωή, αλλά είμαι στην Εκκλησία. Σημαντικό αυτό. Είμαι στην Εκκλησία όπως είμαι. Γιατί δεν ξέρουμε, αγαπητοί αδερφοί, υπάρχει βέβαια το μήνυμα, θα γίνει σε σένα επίσκεψη παρακυρίου σε μια στιγμή. Δεν ξέρεις τι θα γίνει, και στην Εκκλησία θα πρέπει να πηγαίνουμε ακριβώς με αυτόν τον, με αυτή τη σκέψη, αδερφοί. Όχι να έχουμε προδικάσει το αποτέλεσμα. Θα πάω. Πρέπει να πάω. Τι θα γίνει. Θα μας μιλήσει κάποιος. Θα δούμε και τους αδερφούς. Μην προδικάζεις τίποτα, αδερφέ μου. Δεν ξέρεις. Ο Θεός είναι Θεός εκπλήξεων. Μπορεί απόψε να γίνει στη ζωή σου κάτι το οποίο δεν έχει γίνει χρόνια. Δεν ξέρουμε πότε είναι η ώρα. Γι' αυτό δεν πρέπει να χάνουμε. Να μην κινδυνεύουμε να μείνουμε από απουσίες, αδερφοί. Ξέρετε, υπάρχουν καλοί μαθητές οι οποίοι μπορεί να μείνουν στην ίδια τάξη γιατί απουσιάζουν. Και να μείνουν από απουσίες. Να το προσέξουμε αυτό. Μην παραλείπετε να συνέρχεστε ομού. Θα τολμούσα να πω η Εκκλησία, όχι το καταλαβαίνουμε, θα πρέπει να είναι όχι στη ζωή μας, να είναι η ζωή μας, ο λαός του Θεού, η συνάθεση, αυτό που γίνεται, η κοινωνία και γενικά αυτή η οντότητα της Εκκλησίας. Ένα κομμάτι από τη ζωή μου. Ενσωματωμένος με το υπόλοιπο σώμα, να αισθάνομαι την έλλειψη, να συμβεί κάτι στη ζωή μου, αλλά στην Εκκλησία, στο Χριστό, στην Εκκλησία όμως. Ό,τι και να συμβεί στη ζωή σου, από το Χριστό δεν θα φύγεις, αδερφέ μου. Όλα θα τα περάσεις εδώ μέσα, μαζί με τους αδερφούς σου και μαζί με τον Κύριο. Χαρές, λύπες, σκανδαλισμούς, τα πάντα. Μέσα! Μέσα στο χειρό, αδερφοί. Βλέπετε τι γίνεται έξω. Δυστυχώς, παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, ιδιαίτερα στις ημέρες μας. Πολλές χαμένες δραχμές, αδερφοί. Άνθρωποι και νέοι ακόμα, νέοι, νέα παιδιά, ζηλωτές. Σε έχουν γνωρίσει. Και παλιά αδερφά, νέοι αδερφοί. Τρέχανε. Πρώτοι στις προσευχές. Πρώτοι στις εκδηλώσεις της Εκκλησίας. Με ωραία χαρίσματα. Με ελπίδα. Αναβάθμισης πνευματικής, αύξησης,
να τους χρησιμοποιήσει ο Θεός και τον βλέπεις, ξαφνικά χάθηκε. Βρήκα ένα νέο μια φορά, λέω, τι έγινε, λέω, αδερφέ μου, πού είσαι, χαμένη δραχμή, πού είσαι αδερφέ μου, εσύ εξαφανίστηκες. Αδερφέ μου, δεν καταλαβαίνεις, παντρεύτηκα, μου λέει. Παντρεύτηκα. Παντρεύτηκες, γιατί παντρεύτηκες. Για να κάνεις σαρκική ζωή. Γιατί παντρεύτηκες. Και τελικά να χάσεις και τον ουρανό, να κινδυνεύεις να χάσεις τον ουρανό, μην παντρευόσαι ποτέ. Καθώς έτσι πως ήσουν. Καλύτερα δεν ήτανε. Πολύ προσοχή, αδερφοί. Μην χάνουμε το όραμά μας. Βρισκόμαστε πρώτων πυλών. Δεν ξέρω αν το Πνεύμα το Άγιο έχει βάλει αυτή την πληροφορία μέσα μας. Φεύγουμε! Φεύγουμε, αδερφοί! Είπε μια αδερφή μια φορά, μου λέει, μας πρίξατε, λέει, συγγνώμη για την έκφραση, έρχεται ο Κύριος και έρχεται ο Κύριος. Λέω, καλά δεν σας κάναμε, καλά δεν σας λέγαμε, τι θέλετε να σου πούμε. Και εμείς, λέει, αδερφέ, και εγώ δεν έκανα πράγματα που θα ήθελα να κάνω στη ζωή μου, τώρα θα δεις, λέει, τι θα κάνω, θα σκοθώ να φύγω και θα πάω στον κόσμο. Λέω, βρήκες την ώρα. Βρήκες την ώρα. Έχεις καταλάβει που είμαστε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, αδερφοί, το νου μας. Γιατί δυστυχώς εμείς σαν άνθρωποι, σαν εργάτες, βλέπουμε, έχουμε σε κοινωνία, επικοινωνία με αδερφούς. Μια φορά είπα σε ένα νέο, δεν είναι εύκολο, αλήθεια είναι. Δεν είναι εύκολο, αλλά λέω, παιδί μου, λέω, όσο γίνεται νωρίς τώρα, είσαι πάνω στην εφηβεία, ξεκίνα τη ζωή σου με τον Χριστό. Ρίξε ρίζες. Απόκτησε μια ωραία σχέση με τον Θεό. Εξασφάλισε έτσι την αιώνια ζωή. Τώρα να πεις ένα νέο 18-19 χρονών, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, αδερφή μου. Τι πες, μου λέει. Άμα φτάσω, μου λέει, και εγώ στην ηλικία σου, λέω, τώρα είμαι 68, αλλά και εγώ από 22 ξεκίνησα. Νέος ξεκίνησα. Σας το λέω. Αγαπητέ μου, λέει, δεν είναι στα πλάνα μου ο Θεός αυτόν τον καιρό. Δεν είναι στα πλάνα μου. Εγώ, λέει, έχω τη ζωή μου μπροστά μου τώρα. Έχω όνειρα για τη ζωή, ναι. Πρώτα-πρώτα, ποια ζωή. Δική μου, λέει, είναι η ζωή. Ό,τι θέλω να την κάνω. Ναι. Πού τη βρήκες. Την αγόρασες. Πού τη βρήκες. Αυτός που σου χορηγεί τη ζωή είναι ο Θεός, αγαπητέ μου. Στα χέρια του είναι η ζωή σου. Ό,τι ώρα θέλει σου λέει, δώστη μου. Είναι δικό του δώρο. Δεν είναι δική σου η ζωή. Τίποτα δεν είναι δικό μας, αδερφοί. Όλα είναι του Θεού. Και η προτροπή είναι αυτή, νέε μου και νέα μου, ρίξε ρίζες στο Χριστό, εξασφάλισε την αιώνια ζωή και από εκεί και πέρα δεν θα σε αδικήσει ο Θεός. Θα σου προσθέσει, σαν που θα έχεις ανάγκη στη ζωή σου, θα σε προσθέσει ο Θεός, δεν φοβάσαι. Αγάπησε τον Κύριό σου, αγάπησε τον Ιησού Χριστό από μικρό παιδί. Εμπειρίες είναι αυτές, τις λέμε, αδερφοί. Δεν θα μετανιώσεις ποτέ. Δώσε την καρδιά σου σε εκείνον, σε κανέναν άλλον. Έξω από την καρδιά σου κάθε τι. Μέσα στην καρδιά σου μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός. Κυβερνήτης, βασιλιάς. Για να πάνε όλα καλά στη ζωή σου. Χαμένες δραχμές, λοιπόν. Και η τρίτη παραβολή την οποία δεν διαβάσαμε, η χαμένη δραχμή, για να το ολοκληρώσουμε,
πολύ μεγάλη ευθύνη φέρνει τι? Η Εκκλησία, η υπεύθυνη, για ποιο πράγμα όμως? Αν δεν το κάνουν, τι να κάνουν, τι πρέπει να κάνουν? Να ανάψει λίχνο, να φωτίσει την οικία. Και δόξα τω Θεώ, αυτό το προνόμιο το έχουμε, αδερφοί, και εσείς το έχετε. Δόξα τω Θεώ, αδερφοί. Υπάρχει αυτός ο προβολέας του Πνεύματος του Αγίου. Ξαναείπα, δεν είμαστε τέλειοι, κάνουμε λάθη. Αλλά ο καθαρός Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου υπάρχει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, και να ευχαριστήσουμε τον Θεό γι' αυτό. Και να θέλεις, φωτίζει η Εκκλησία με το Λόγο, με το Πνεύμα το Άγιο. Ο προβολέας στρέφεται. Τώρα το ερώτημα είναι εάν θα ανταποκριθεί η δραχμή στο χέρι του. Στο χέρι του είναι ο άνθρωπος. Τι να κάνει? Εγέρθητη ο κοιμόμενος. Ξύπνα, να ξυπνήσουμε. Αν μας έχει πάρει ο ύπνος, ο πνευματικός, χάνουμε ευλογίες, χάνουμε ωραίες στιγμές, σπαταλάμε, καταναλώνουμε το χρόνο μας μέσα στην καθημερινή μας ζωή σε πράγματα. Καλά, άμα είναι αμαρτία δεν λέω, αλλά και σε άλλα πράγματα. Παγιδευμένος ο άνθρωπος, βλέπετε, οι νέοι, εμείς, στα χαζοκούτια και στα αυτά, καταναλώνουμε τη ζωή μας, περνάνε οι ώρες μας. Τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνεις? Όρεξη να έχεις. Τι να κάνεις, για το θέλεις. Να κλείσουμε τα αυτιά μας στις ειρήνες του κόσμου αυτού, αδερφοί. Μακριά από τον κόσμο και το σύστημά του. Δεν είμαστε τέτοιος λαός εμείς. Εμείς είμαστε λαός του Θεού. Δεν έχουμε καμία σχέση με τον κόσμο και το κοσμικό φρόνημα. Δεν έχουμε καν πολίτευμα εδώ. Μακάρι ο Θεός να μας δώσει να το καταλάβουμε. Είσαι ξένος. Εάν σε αγαπάει ο κόσμος και αγαπάς τον κόσμο, κάτι έχει συμβεί, κάποιος συμβιβασμός. Εμένα λέει κάποιος, με αγαπάνε όλοι. Εντάξει, όλοι σε αγαπάνε. Εδώ τον Χριστό δεν τον αγαπούσαν όλοι. Εσένα πώς σε αγαπάνε όλοι? Καλό παιδί, καλός άνθρωπος. Προσοχή, αδερφοί, προσοχή, κανένα συμβιβασμός. Άνθρωποι είμαστε, αλήθεια είναι. Αλλά αμέσως να καταλαβαίνουμε, κάτι συμβαίνει στη ζωή μας. Υπάρχουν τα καμπανάκια του Πνεύματος του Αγίου. Αμέσως να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ούτε μια στιγμή δεν πρέπει να μένει στην καθημερινότητά σου χωρίς παρουσία Θεού. Δεν θέλει πολύ ο διάβολος. Μια στιγμή. Χαλαρώσεις, να δεις τι θα γίνει. Ούτε μια στιγμή. Η τρίτη παραβολή είναι την παραβολή του ασώτου ιού. Την έχουμε ακούσει τόσες φορές. Εκείνο που θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι ότι και στις τρεις παραβολές το ζητούμενο σαν προϋπόθεση είναι η μετάνοια. Μετάνοια. Μετανόησαν οι άνθρωποι οι οποίοι ζητήσαν τον Χριστό στη ζωή τους και μπήκανε μέσα στην Εκκλησία. Μετανόησε η χαμένη δραχμή, η οποία καταδίκασε τον τρόπο ζωής. Μετανόησε ο άσωτος Υιός, ο οποίος είχε όλη αυτή την ταλαιπωρία στη ζωή του, όπως έχουμε ακούσει. Τα νόησε. Πολλά έχουμε να πούμε βέβαια για την παραβολή αυτή, αλλά
απλά να σταθούμε σε αυτό. Το συμπέρασμα είναι η μετάνοια. Η μετάνοια είναι το σωσίβιο, η σωτηρία, αδελφοί. Είναι το φάρμακο. Σε μια διαρκή, ένας διαρκής τρόπος ζωής, αν δεν μετανοείται, λέει ο Κύριος. Εκείνος που δεν μετανόησε, που δεν ξέρουμε τι έκανε, δυστυχώς ήταν ο πρεσβύτερος Ιώσα, αδελφοί. Δεν ξέρουμε τι έκανε. Και σκεφτείτε τώρα, τι αδικία. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άνθρωπος του Θεού και έχει τέτοια πλάνη στη ζωή του, αδελφοί, είναι πλανεμένος. Ο πρεσβύτερος Ιώσα ήταν πλανεμένος. Είχε πλάνη. Ποια ήταν η πλάνη του? Νόμιζε. Θα πει πράγματα, αν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε, θα τα διαβάστε τα. Θα πει πράγματα τα οποία δεν τον κολακεύουνε. Φανερώνουν όμως τη σχέση του που είχε με τον Πατέρα Θεό. Θα πει ψέματα, τα οποία νομίζει ότι είναι, τι είπε. Εγώ, λέει, ποτέ σου εντολή, ποτέ μου εντολή σου δεν παρεύει. Ποτέ. Δεν έφυγα ποτέ από την εκκλησία εγώ. Όλη την ημέρα είμαι στον αγρό, είμαι εγώ. Ναι, μάλιστα. Πώς θα έπρεπε να είσαι. Ένας τέτοιος άνθρωπος, για σκεφτείτε. Πώς θα έπρεπε να είναι. Δεν ήθελε πολύ. Μια δοκιμασία. Και αποκαλύφθηκε όλο, όλη αυτή η πλάνη που έχει και η εντύπωση που έχει για τον εαυτό του. Χρειάστηκε να επιστρέψει ο άσωτος Υιός, ο αδερφός του. Και ξεκινάει ένα κατεβατό. Πρώτα-πρώτα, με το που τον βλέπει, του γυρνάνε τα αυτά, λένε οι άνθρωποι, τον βλέπει. Ποιος? Τίποτα, τίποτα από όλο αυτό το οποίο γίνεται δεν το αντιλαμβάνεται, αδελφοί. Τίποτα. Δεν μπορεί να καταλάβει. Χαρά, ο πατέρας έχει χαρά. Ο πατέρας. Ο πατέρας μας έχει χαρά. Γιατί? Γιατί έχει ο πατέρας μου χαρά. Γιατί γύρισε ο άσωτος, γύρισε και αυτό, πατέρα, σου δημιουργεί εσένα χαρά. Χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό. Για να αμαρτωλό μετανοούντα, ρε. Χαρά. Γιορτάζει ο ουρανός, γιορτάζει και η εκκλησία. Να βέβαια έναν αδερφό να επιστρέφει. Τι λες τώρα, ρε. Τι λες τώρα. Ο πρεσβύτερος Υιός. Τίποτα. Σαρασκετή. Θυμώνει. Θύμωσε. Γυρνάει στον πατέρα. Εγώ ένα-ένα που τα διαβάζω, αγαπητοί αδερφοί, σφίγγεται η καρδιά μου. Γυρνάει στον πατέρα και λέει, έχεις χαρά γιατί γύρισε ο Υιός σου ούτως, ούτε αδερφό δεν το λέει, αδερφή μου. Δεν του πάει στην καρδιά. Ο αδερφός σου, αδερφέ μου, η αδερφή, ο αδερφός, δεν υπάρχει, αγαπητέ αδερφή, πιο ας μην πω ιερό πράγμα. Ο αδερφός, ξέρετε τι σημαίνει μας έκανε αδέρφη, αδερφή μου. Έχουμε καταλάβει τι σημαίνει. Είμαστε αδερφοί. Είμαστε, θα ζήσουμε αιώνια μαζί, αδερφέ μου. Με τον αδερφό που είσαι δίπλα σου, που είναι, θα ζήσεις αιώνια μαζί. Μα δεν μπορεί να κάνεις εδώ μαζί. Είναι δυνατόν, αδερφέ μου. Είναι δυνατόν. Να βλέπεις τον αδερφό σου και να γυρνά. Για ποιο λόγο? Ο Υιός σου αυτός κατάφαγε την περιουσία. Θυμός, αγάπη, τίποτα. Τι να το κάνω. Είμαι στην εκκλησία, ναι, ναι. Δεν έχω φύγει ποτέ. Είμαι στο έργο, ναι. Το αποτέλεσμα, αγάπη, χαρά, ειρήνη. Αυτό είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Μα δεν τα έχω αυτά. Τι νόημα έχει να είμαι στην εκκλησία? Μα είμαι στο έργο, αδερφοί μου, προσοχή. Και τελειώνω, λέει, ο Λόγος του Θεού άφησε κάτι από επίτηδες, ερωτηματικό έχει. Δεν ξέρουμε τι έκανε.
Μακάρι να έχει βιώσει και αυτός τη μετάνοια και να πήγε στον πατέρα και να είπε «Πατέρα μου, συγχώρεσέ με. Τι καρδιά είναι αυτή που έχω, Κύριε. Τι καρδιά. Έπρεπε να χαρούμε, πατέρα. Τι καρδιά. Τι ωραίο πράγμα η μετάνοια, αδερφή. Η αναγνώριση της καταστάσεώς μας. Δεν ξέρουμε τι έκανε. Ο Κύριος μας ευλογήσει. Αμήν».